Σύνδεση ευθύς αμέσως με την Ανθούσα. Εκεί θα βρούμε την Μαρία Βούσουλα. Ένα ακόμη σπίτι το οποίο είναι καμένο. Μαρία. Καλημέρα Γιάννη, και αυτά τα σπίτια εδώ στην περιοχή είναι αρκετά. Το σπίτι που βλέπετε πίσω μου καίει ακόμα. Ο Σπύρος ο Βουργαριώτης μαζί με τον Στέλιο Τσιριγότη σας δίνουν την εικόνα και βλέπετε τους καπνούς που βγαίνουν από το εσωτερικό του. Τρεις τα μεσάνυχτα ξεκίνησε η φωτιά. Εδώ έμεναν 7 άτομα, 2 οικογένειες μέσα στο σπίτι. Μας είπαν ότι ήρθε η πυροσβεστική, προσπάθησε να σβήσει τη φωτιά, αλλά προέκυψε σε κάποιο άλλο σημείο έκτακτη ανάγκη και αποχώρησαν, με αποτέλεσμα να ακούγονται συνεχείς εκρήξεις και το σπίτι να παραδείται στις φλόγες, τουλάχιστον όσον αφορά Γιάννη στο εσωτερικό του. Βλέπετε λοιπόν τους πυροσβέστες που επιχειρούν μέχρι αυτή την ώρα. Καπνίζει ολόκληρο το σπίτι, προφανώς και δεν μπορούν οι άνθρωποι να μείνουν. Παρ' όλα αυτά, αν με βοηθήσουν οι συνάδελφοι, θα δούμε εδώ τους ανθρώπους που μένουν σε αυτό το σπίτι. Κυρία Ευαγγελία. Γεια σας, κυρία Ευαγγελία. Ξέρω είναι πολύ δύσκολες αυτές τις στιγμές για εσάς. Μου είπατε νωρίτερα, Γιάννη, και αυτό είναι το τραγικό, ότι είναι η δεύτερη φορά που βλέπετε το σπίτι σας να καίγεται. Είναι 6 και καίει και πάλι ολοσχερός. Είχα 4 μωρά παιδιά. Τώρα ξεχρεώνω ακόμα στην τράπεζα αυτό το καμένο σπίτι. Ήδη πάρα πολλά χρήματα χρωστάω και τώρα ξανακάει και τώρα πλέον φυσικά δεν θα μπορέσω να ξαναπληρώσω κάτι. Ούτε να ξανασηκωθώ πλέον με αυτό το πράγμα εδώ. Ακόμα το πληρώνετε δηλαδή. Ακόμα το πληρώνω, ακόμα το χρωστάω. Πώς έγινε, ήσασταν μέσα, κοιμόσασταν? Δεν ήμασταν μέσα. Φύγαμε όπως με εγκεφαλικό και τον έφυγα στην κόρη μου για να μην δει αυτό το πράγμα εδώ ο άνθρωπος δεύτερη φορά. Να μην το δει δεύτερη φορά. Και ήρθαμε το πρωί να δούμε τι μπορούμε να περισσώσουμε, γιατί μας παρηγητώνει, βγαίνουν φλόγες και καπνοί από το σπίτι μέσα. Τι να σώσουμε, πω, πυροσβεστική δεν υπήρχε, νερό δεν υπήρχε, με το λάστιχο μόνιμος, με κάποια βοήθεια αγαπητών φίλων. Πώς, ποια είναι τα συναισθήματα τώρα αυτή τη στιγμή, ανάμεικτα φαντάζομαι. Εγώ έχω πει στο Θεό μόνο, τίποτα άλλο, μόνο εκεί ελπίζω και ξέρω ότι θα μας βοηθήσει και πάλι, όπως τότε μας βοήθησε και σταθήκαμε, πάλι θα μας βοηθήσει, ξέρω, είμαι σίγουρη. Μόνο εκεί. Τα χέρια σας μαύρα προσπαθείτε να βγάλετε και εσείς, φαντάζομαι, αντικείμενα που δεν έχουν καεί. Δεν υπάρχει τίποτα να σωθεί, αλλά... Έχουν καταστραφεί όλα. Όλα. Βλέπω μαύρα. Κάποιες πίνακες μόνο που έχω ζωγραφίσει εγώ έβγαλα έξω, γιατί δεν τα ξαναζωγραφίσω, αλλά δεν ξέρω αν μπορώ να τα καθαρίσω. Τέλος πάντων. Ό,τι ναι. Εσείς ήσασταν εδώ? Όχι. Μαζί μας. Και ήρθατε να βοηθήσετε. Είχατε εσείς και εσείς τη φωτιά την παλιά του 96? Ήμουνα 10 χρονών. Οπότε τώρα οι μνήμες έρχονται και πάλι? Όχι, δεν το έχω ζήσει, δεν το έχω δει να καίγεται ξανά. Είναι η πρώτη φορά που το βλέπω να καίγεται. Είναι τραγικό ακόμη δηλαδή? Τραγικό, ναι. Το πρώτος γονείς μου σκέφτομαι μόνο εγώ, τίποτα άλλο. Να έχετε δύναμη, κουράγιο και θα τα ξαναφτιάξουμε. Είναι και άλλα σπίτια εκεί, Μαρία, στη γειτονιά που έχουν υποστεί ζημιές? Είναι και άλλα σπίτια, Γιάννη, και αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι πυροσβέστες έχουν φτάσει στο σημείο και επιχειρούν, γιατί αν κάνουμε μία βόλτα θα δείτε ότι από παντού, από αρκετά σημεία βγαίνουν καπνοί. Υπάρχουν σε όλη την πλαγιά που μας δείχνετε, σε όλη την πλαγιά, ναι. Σε όλη την πλαγιά, να βλέπετε εδώ ακόμη μπροστά, καπνίζουν, τα πάντα καπνίζουν, και επειδή υπάρχει ακόμη άνεμος, και είναι δυνατός κάποιες στιγμές, ναι, κάποιες στιγμές είναι πιο ήπιος. Καταλαβαίνεις και εσύ ότι όλο αυτό μεταφέρεται, η καύσιμη ύλη, οι καύτρες, από το ένα σημείο στο άλλο, και έχουμε και πάλι μικρές εστίες. Απλά οι κάτοικοι εδώ έφυγαν χθες το βράδυ, απομακρύνθηκαν, ακολούθησαν τις οδηγίες των αστυνομικών που τους ζήτησαν να μεταφερθούν σε ένα ασφαλές σημείο. Όταν έμαθαν όμως ότι τα σπίτια τους έχουν παραδοθεί στις φλόγες, καταλαβαίνεις ότι δεν μπορούσαν να μείνουν μακριά. Είναι δύσκολο ήθελαν για κάποιον που έρθουν, βλέπει να δουν ή μαθαίνει ότι χάνει την περιουσία του, να μείνει μακριά από την περιουσία και τους κόπους μιας ζωής, που όπως μας είπε και η γυναίκα που μόλις πριν λίγο μιλούσες μαζί της, δεν θα μπορέσει να την ξαναφτιάξει. Είναι σε μια απόγνωση. Γι' αυτό το λόγο και πολλοί επιστρέφουν να δουν τι ακριβώς συνέβη με τις περιουσίες τους, Μαρία. Προφανώς, γιατί και χθες αρκετοί εθελοντές είχαν μείνει στις περιοχές που υπήρχαν φωτιές και έπαιρναν τηλέφωνο οι κάτοικοι και ρωτούσαν αν πέρασαν από τα σπίτια τους, σε τι κατάσταση βρίσκονται. Έτσι λοιπόν και σήμερα το πρωί, με το που ξημέρωσε, ζήτησαν από τους αστυνομικούς να έρθουν και να δουν. Γιατί θέλαν και εκείνοι να βοηθήσουν και εκείνοι να σώσουν ό,τι σώζεται. Αν και ακούσατε τη γυναίκα να λέει ότι δεν έχει μείνει κάτι, αλλά και μέχρι την τελευταία στιγμή κουβαλούσε κάποιους πίνακες δικούς της να τους βγάλει έξω. Δεν αφήνουν τις ελπίδες τους, δεν χάνουν το κουράγιο τους. Όμως αυτό το σπίτι που βλέπετε, το είπε και η γυναίκα, κάηκε ξανά το 90.
56. Η αλήθεια είναι ότι η συγκεκριμένη γυναίκα φάνηκε και πάρα πολύ ψύχρεμη και αισιόδοξη, αν θες, μέχρι ένα σημείο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτές τις στιγμές χρειάζεται πρωτίστως ψυχραιμία. Κυρίως στους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στην περιοχή, στους πυροσβέστες οι οποίοι κάνουν τη δουλειά τους, στις αστυνομικές αρχές, ακόμη και σε εμάς που μεταδίδουμε αυτές τις εικόνες, χρειάζεται ψυχραιμία και όχι πανικός. Αλλά όταν ένας πολίτης βλέπει την περιουσία του σε αυτή την κατάσταση που τώρα μας δείχνει η Μαρία Ιβούσουλα, καταλαβαίνετε τι συναισθήματα και τι οργή μπορεί να έχει ο καθένας, βλέποντας ότι δεν μπορεί να περισσώσει τίποτα. Άλλωστε στην περιοχή υπάρχει πολύ υψηλό θερμικό φορτίο, Μαρία, και συνεχείς αναζωπηρώσεις λόγω του μικροκλίματος που δημιουργεί και η φωτιά η ίδια. Βέβαια, και όση ώρα σας μιλώ, δεν έχουν σταματήσει τα ελικόπτερα να πετούν από πάνω και να κάνουν ρήψεις, οι οποίες σήμερα, από ό,τι καταλαβαίνω, τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι, Γιάννη, είναι πιο στοχευμένες, οι κινήσεις είναι πιο χειρουργικές, γιατί χθες βλέπαμε ότι ήταν αδύνατο να προσεγγίσουν και να ρίξουν στοχευμένα νερό προκειμένου να σβήσει η φωτιά λόγω των έντονων, των δυνατών ανέμων. Υπάρχει άνεμος, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι καλύτερη εικόνα, γιατί είναι πολλές οι εστίες και είναι διάσπαρτες. Mm-hmm. Και οι πυροσβέστες είναι από το ένα σημείο στο άλλο, προσπαθούν να κάνουν και εκείνοι ό,τι μπορούν. Υπάρχουν παράπονα, βέβαια, από τους κατοίκους της περιοχής, τουλάχιστον αυτής που βρισκόμαστε εμείς, ότι δεν ήρθαν άμεσα. Αλλά σε διαλόγους που έχουν μεταξύ τους, ειλικρινά, ακούμε τους ασυρμάτους συνέχεια να δίνουν οδηγίες. Μπείτε, βγείτε, ελάτε πάνω, κάτω. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολη η συνθήκη που επικρατεί. Γι' αυτό άλλωστε και επιλέγει χθες το βράδυ, χθες το απόγευμα, να γίνει και εκένωση των περιοχών αυτών. Γιατί ας φανταστούμε όλοι τι θα γινόταν εάν η κάθε οικογένεια και ο κάθε κάτοικος βρίσκονταν στο σπίτι την ώρα που είχαμε αυτή την ένταση της πυρκαγιάς. Δεν θέλουμε να το σκεφτόμαστε αυτό, γιατί κοιτάξτε, αυτό το σπίτι, ας πούμε, καταστράφηκε από το ταβάνι μέχρι μέσα. Δεν υπάρχει κάτι. Μόνο εδώ τα έπιπλα που βλέπω που έχουν μείνει έτσι όπως είναι και η τηλεόραση που είναι στον τοίχο. Καπνίζει, όλα μέσα είναι σπασμένα. Η εκρήξη ήταν συνεχής από όλες τις ηλεκτρικές συσκευές που υπάρχουν μέσα στο σπίτι. Οι πυροσβέστες έχουν μπει από την πίσω πλευρά, η οποία πλέον είναι ακάλυπτη. Δεν υπάρχει κάτι, γιατί όλα έχουν πέσει κάτω, έχουν γκρεμίσει, έχουν καεί, έχουν πια παραδοθεί στις φλόγες κάποια κομμάτια από την πίσω πλευρά του σπιτιού. Και έτσι λοιπόν μπόρεσαν και μπήκαν οι πυροσβέστες προκειμένου να επιχειρήσουν, και ακόμα βλέπετε ότι ρίχνουν νερό, παρόλο που μπορεί να μην υπάρχει φλόγα. Υπάρχει καπνός, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος, έχουν μείνει τα ντουβάρια, βλέπετε οι τείχοι. Υπάρχει καπνός, Μαρία, πολύ σωστά λες. Υπάρχει υψηλό θερμικό φορτίο. Υπάρχουν άνεμοι οι οποίοι αναζωπηρώνουν αυτό που λέμε τα καντιλάκια ή τις μικρές εστίες που έχουν απομείνει. Και ανά πάσα στιγμή, όταν έχουμε ρηπές ανέμων μέχρι και 9 μποφόρ, από ό,τι πληροφορηθήκαμε και από τη Χριστίνα Σούζη ότι θα είναι μέχρι νωρίς το απόγευμα, ανά πάσα στιγμή μπορεί να υπάρξει μία αναζωπήρωση. Τώρα έχουν επιστρέψει, εκτός από τους κατοίκους εκεί, αυτού του συγκεκριμένου σπιτιού, και η γειτονιά οι υπόλοιποι. Ναι. Παντού υπάρχουν άνθρωποι, Γιάννη, με λάστιχα που προσπαθούν τουλάχιστον να ρίξουν νερό στις αυλές ή στα δέντρα, τα οποία εξακολουθούν να καπνίζουν και βρίσκονται στον αύλιο χώρο το δικό τους ή σε κάποιο γειτονικό σπίτι, στο οποίο ακόμη δεν έχουν φτάσει οι ιδιοκτήτες του. Αυτή είναι η εικόνα εδώ. Δεν είναι όλα κατεστραμμένα, δεν έχουν καταστραφεί ολοσχερός. Μπορεί όμως να έχει πάρει το πάνω μέρος του σπιτιού, το κάτω να είναι ανέπαφο. Είναι αυτή η κατάσταση. Να έχει και πάρει αυτό αυλή, πολύ σημαντικό που λες, Μαρία, διότι είμαστε εν μέσω στην καρδιά του καλοκαιριού, οπότε αρκετοί ιδιοκτήτες σπιτιών απουσίαζαν και το είδαμε και στα δικά σου ρεπορτάζ εχθές και σε όλων των συναδέλφων, να προσπαθούν αστυνομικοί και πυροσβέστες να μπουν μέσα σε σπίτια και έπρεπε να παραβιάσουν καγκελόπορτες, γκαραζόπορτες για να μπουν μέσα, διότι οι άνθρωποι έλειπαν. Βέβαια, δεν μπορούσαν να μπουν. Περνούσαν τη μάνικα μέσα από τα κάγκελα και σκαρφάλωναν πάνω από την καγκελόπορτα οι πυροσβέστες για να μπορέσουν να μπουν μέσα και να σβήσουν τη φωτιά από τη στιγμή που οι ιδιοκτήτες τους έλειπαν. Γιατί, Γιάννη, υπήρχαν και αρκετά σπίτια τα οποία είναι εξοχικά. Ήταν μια καθημερινή ημέρα χθες. Οπότε οι περισσότεροι ενδεχομένως να βρίσκονταν εκτός και γι' αυτό υπήρχε αυτή η αναστάτωση. Γιατί δεν ήταν εύκολη διαδικασία να μπει κάποιος να επιχειρήσει σε ένα σπίτι το οποίο είναι σφραγισμένο, σε ένα σπίτι που έχει φράχτη μέχρι ψηλά, σε ψηλό σημείο, οπότε δεν είναι εύκολα προσβάσιμο. Βλέπετε λοιπόν, έχει μπει μέσα και η κόρη της κυρίας που είδαμε νωρίτερα, της ιδιοκτήτριας. Δεν μπορούν οι άνθρωποι, Γιάννη, να μείνουν μακριά. Θέλουν και εκείνοι να δουν τι γίνεται. Προφανώς. Δηλαδή μπαίνουν, βλέπουν. Γιατί, να κοιτάξτε, τώρα οι πυροσβέστες ρίχνουν νερό. Όμως η κοπέλα έχει πάει εκεί, στέκεται για να δει τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν χάνουν την ελπίδα τους, μας το είπαν. Όμως είναι πάρα πολύ δύσκολες οι καταστάσεις. Ο κύριος μόλις βγαίνει. Γεια σας. Μέσα είναι όλα καταστραμμένα.
Όλα. Εσείς μένετε εδώ? Όχι, είμαστε φίλοι με τα παιδιά εδώ. Θέλετε να βοηθήσετε? Ναι. Εικόνα από καρδιωτική. Όπως το βλέπετε. Δεν σώζεται κάτι? Και δυστυχώς είναι η τρίτη φορά. Ήμασταν το 96 πάλι εδώ, το 97 πάλι εδώ, καήκαν όλα άλλος ιερός και τρίτη φορά τώρα οι άνθρωποι. Να είστε καλά, να τους βοηθάτε, να έχετε δύναμη κι εσείς. Είναι φίλος ο οποίος ήρθε να βοηθήσει τους δικούς του ανθρώπους. Και ακούσατε τι είπε, έχουν περάσει στο παρελθόν πολύ δύσκολες στιγμές. Έτσι γίνεται σε όλες τις γειτονίες όπου έχουν καεί σπίτια, το είπες και λίγο πριν Μαρία. Άνθρωποι οι οποίοι βοηθούν τους γείτονές τους, οι άνθρωποι οι οποίοι βοηθούν τους πυροσβέστες όταν στα σπίτια δεν κατοικεί κανείς, γιατί οι άνθρωποι ενδεχομένως να έχουν φύγει. Το θέμα είναι ότι υπάρχει ένα αισιόδοξο μήνυμα από την κυρία ότι εδώ είμαστε, εδώ θα προσπαθήσουμε να τα ξαναστήσουμε, διότι εκεί είναι και η εστία τους, έτσι, εκεί είναι και το σπίτι τους, δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο οι άνθρωποι. Εντάξει. Γιάννη, ήρθε η κυρία εδώ μέσα στον πανικό της να μας προσφέρει να φάμε παγωτό. Ότι βγάζει από μέσα. Να είστε καλά. Χαρά στο κουράγιο σας. Να είστε καλά και δυνατοί. Ακόμη και αυτές τις στιγμές, οι δύσκολες, είδατε τη φιλοξενία. Μπήκε μέσα, έφερε, λέει παιδιά να σας κεράσω κάτι γιατί είστε και εσείς μέσα στον δρόμο. Εντάξει, αυτό είναι ένα μεγαλείο ψυχής και μεγαλείο ψυχής είναι στους άλλους ότι μπαίνουν μέσα και βλέπουν την περιουσία τους και όμως ακόμη προσπαθούν ένα αντικείμενο, το απομακρύνουν, ζητούν βοήθεια από τους πυροσβέστες. Οι φίλοι είναι εδώ, αν γυρίσει ο Σπύρος θα δείτε ότι όλοι είναι εδώ και περιμένουν. Καταλαβαίνουμε, και Μαρία, μπορούν, τι γολγοθά έχουν να τραβήξουν αυτοί οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή μέχρι να αποκαταστήσουν σε όποιο βαθμό μπορούν μόνοι τους να αποκαταστήσουν κάποιες ζημίες οι οποίες υπάρχουν στο σπίτι τους και στην εστία τους, είτε είναι εξοχική είτε είναι μόνιμη κατοικία, και από εκεί και πέρα και τι βοήθεια πρέπει να έχουν αυτοί οι άνθρωποι για να μπορέσουν να ξανασταθούν στα πόδια τους. Είναι δεδομένο ότι δεν μπορούν να το κάνουν μόνοι τους. Όπως μόνοι τους δεν μπορούν να σβήσουν τη φωτιά, δεν μπορούμε αυτές τις ώρες οι πολίτες να αντικαταστήσουμε τους πυροσβέστες, δεν έχουμε την εμπειρία. Έτσι και μετά, τις επόμενες μέρες και αφού σβήσει η φωτιά, πόσο δύσκολο θα είναι για αυτούς τους ανθρώπους και πόση βοήθεια χρειάζονται. Και πρέπει να υπάρχει αυτή η βοήθεια, να υπάρξει αυτή η βοήθεια και από το κράτος και από τις υπηρεσίες και μάλιστα άμεσα. Διότι εκεί μέσα στο σπίτι που μας δείχνει τώρα η Μαρία Ιβούσουλα στην Ανθούσα, μέχρι και χθες το βράδυ κατοικούσαν δύο οικογένειες. Και αυτές οι οικογένειες θα πρέπει κάπου να μετεγκατασταθούν και σήμερα και αύριο και τις επόμενες εβδομάδες. Και αυτό θα γίνει με τη βοήθεια της πολιτείας και πρέπει να γίνει άμεσα. Αυτή τη στιγμή, Γιάννη, οι άνθρωποι δεν μπορούν να σχεδιάσουν την επόμενη μέρα. Είναι ακόμη στη φάση, προσπαθούν να δουν αν θα σωθεί κάτι, αν έχει μείνει κάτι όρθιο. Θα φύγουν ούτως ή άλλως, δεν μπορεί να μείνει κάποιος εδώ. Όμως νομίζω από τις επόμενες μέρες, όταν λίγο θα έχει πέσει, αν θέλετε, θα έχει καθίσει, θα έχει ηρεμήσει η κατάσταση, όσο μπορεί βέβαια να πούμε ότι αυτό θα εξελιχθεί προς αυτή την κατεύθυνση, θα μπορέσουν να σχεδιάσουν και πάλι το μέλλον τους και να δουν τι μπορούν Μαρία, να κάνουν από εδώ και πέρα. Μαρία, παίρνεις μία ανάσα και εσύ.